Γεια σας φίλοι, σήμερα θα δούμε μια συλλογή που ετοίμασα με σακίδιο το Bergen Backpack της Helicon Tex. Στην ουσία είναι μια συλλογή η οποία μπορεί να μας εξυπηρετήσει για 24 ώρες στο βουνό, αλλά και για περισσότερες ώρες αν πάρετε περισσότερη τροφή. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχω ανοίξει τον μουσαμά, ο οποίος έχει διαστάσεις, αν ανοίξει εντελώς, 1,90 επί 3 μέτρα. Τον έχω διπλωμένο αυτή τη στιγμή, πάνω στον οποίο έχω βάλει τα υλικά. Ξεκινάμε με το Bergen Backpack της Helicon Tex, το οποίο είναι περίπου στα 25 λίτρα μαζί με τις εξωτερικές θήκες που έχει. Δύο μικρές αριστερά και δεξιά, στις οποίες μπορούμε να βάλουμε το μπουκάλι, και μία μεγάλη κεντρική στην οποία μπορεί να μπει η συλλογή με τα αγκαία εστιάσεως. Να το δούμε λίγο και από πίσω το σακίδιο. Έχει πολύ καλά υλικά, πλάτη σκληρή. Είναι υπεραρκετό για 24 ώρες, για να μην πω και για 48. Αλλά ας δούμε λίγο τα υλικά που έχουμε βάλει. Έχω βάλει τα αγκεία εστιάσεως της Helicon Tex μαζί με ένα μαγειρίο της Esbit, το οποίο έχει αρκετές παστίλες μέσα. 20, αν μπορείτε να διαβάσετε. Έχω βάλει για φαγητό μία μερίδα Tactical Food Bag, μακαρόνια με κιμά. Χρησιμοποιώ το κουταλοπύρωνο της Gerber, το οποίο στο πίσω μέρος έχει μικρό πολυεργαλείο το οποίο μπορείτε να αφαιρέσετε και μπορείτε να ανοίξετε κονσέρβες, μπορείτε να κόψετε συσκευασίες, να ανοίξετε μπουκάλια. Πολύ καλής ποιότητας το συγκεκριμένο κουταλοπύρουνο. Έχω βάλει 2 παγούρια για νερό, ενός και ενός λίτρου στο σύνολο 2, γιατί σίγουρα θα χρησιμοποιήσετε 1 λίτρο για το μαγείρεμα και θα χρησιμοποιήσετε και νερό για να πιείτε, για να φτιάξετε ένα τσάι. Σίγουρα τα 2 λίτρα νερό για 18 με 24 ώρες είναι οριακά. Αν με ρωτούσατε, θα έπαιρνα και άλλο νερό. Εξαρτάται βέβαια τις ώρες που θα καθίσετε στο ύπαιθρο. Έχω βάλει Paracord, που μαζί με το μουσαμά μπορείτε να κάνετε ένα πρόχειρο καταφύγιο σε περίπτωση βροχής. Ένα κλασικό μαχαίρι Moracniv, ανθρακούχο. Το τσεκούρι της Μόρα. Γάντια εργασίας δερμάτινα, απαραίτητα. Μια μικρή συλλογή ανάματος φωτιάς της Scoot MK2, η οποία έχει έτοιμο βαμβάκι μέσα σε συσκευασία, συν 2 ταμπλέτες για φωτιά και τον σφιθυριστή βέβαια. Εδώ βλέπετε 2 πολυεργαλεία της Victorinox. Θα είναι 2 διαφορετικές επιλογές, θα έλεγα, σε παρόμοια υλικά. Το συγκεκριμένο είναι χορηγία στο γερμανικό στρατό, ενώ αυτό είναι το κάμπερ της Victorinox, και τα 2 γνωστά και μη εξαιρεταία, και τα 2 με πριονάκι. Αν μου λέγατε ποιο να προτιμήσω, θα έλεγα αυτό που έχει μεγαλύτερο πριονάκι, αλλά και αυτό έχει σουβλί που έχει τρυπούλα, που σημαίνει ότι μπορούμε να ράψουμε διάφορα πράγματα. Αν θα μου πείτε σε 18 ώρες θα χρειαστεί να ράψουμε. Και το ανοιχτήρι για τα μπουκάλια κρασιού, που ενδεχομένως να είναι χρήσιμο για κάποιους. Θα το δώσω σαν επιλογή, ή το ένα ή το άλλο.
Έχω επίσης, όπως βλέπετε, μια πηξίδα και ένα σημειωματάριο το οποίο είναι αδιάβροχο. Δύο σιαλούμ για το βράδυ, ατομικό φαρμακείο της Helicon Tex και ένα σκουφάκι για όλες τις ώρες της μέρας, μάλινο, μερίνο και ένα πόντσο, το οποίο επίσης είναι χρήσιμο σε περίπτωση καταραπτώδους βροχής, μέχρι να ετοιμάσετε δηλαδή κάποιο πρόχειρο κατάλημα για να προφυλακτείτε από τη βροχή. Αυτή είναι η συλλογή, δείτε την και από ψηλά, όλα τα υλικά. Πάντα βέβαια ο καθένας κάνει τις συλλογές ανάλογα με τις δικές του ανάγκες.